Λουλούδι, χώρα ένα αεράκι του ανέμου Σάκο Ακίκο Σάσα Κοινόρικο Ζουάι Γιουνσία είναι μια ιστορία που δεν είχα ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Μια μέρα ο Θεός έσπηρε ένα μόνο σπόρο. Φυλάξτε καλά, στη συνέχεια βγήκαν οι μπουμπούκια, έγινε ένα φιλόδες φίλο, παραδόξος, δύο από εμάς, ένας κόμπος, κουνκουν είναι κάτι τέτοιο, τα λάχανα αυξάνονται σταδιακά. Οι μπουμπούδες βγήκαν και εξομαλύνθηκαν, Κιούμα είναι επίσης ενθουσιασμένος, θα κρύψω, ανυπομονώ για αυτό τελικά, η Χοιρινέ ένα λευκό λουλούδι φόρεσε, τη ωραία σκηνή, η πεταλούδα ήρθε μέσα. Ο Όσαρου χτύπησε τα χέρια χορός, 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 το φθινόπωρο, τα λουλούδια έχουν φύγει, αλλά έχω αρκετούς σπόρους, πετώντας με τον άνεμο πήγα στον ουρανό, τότε πως, σε όποιον δεν είχε τίποτα. Πολύ κίτρινη πράσινη οφθαλμή δεν βγήκες, ο Κάπα, Γιουζέγη πρόκειται να φύγει, αυτό πρόκειται να είναι ένα μεγάλο ότζις, το αγρόκτημα είναι γεμάτο από άσπρα λουλούδια όσο αυτό είναι. Ο Πέτρος του Ρίζου δίνει ένα λουλούδι όσο αγαποντάν Χάν, είναι διασκεδαστικό να είσαι ελεύθερος μόνο με λευκά λουλούδια, όλοι έχουν μεγάλη χαρά, ο Θεός έχει έρθει επίσης, λοιπόν. Ας παρουσιάσουμε καλά πράγματα σε όλους, ο Θεός τεράστια μια μεγάλη σκάλα στον ουρανό και, όπως έκανα, ανέβηκα προς τα πάνω στους ουρανούς. Από την άλλη πλευρά, πιέζω τον πόνο από τον άγορο. Ο Θεός θα ζωγραφίσει τον ουρανό στον ουρανό με λάμψη, ο καθένας εκπλήσεται και υποτίθεται, «Ουάου, ουράνιο τόξο, όλοι είναι ευχάριστοι, πόσο όμορφο είναι το δάσος, ξέρετε». Το Οδωρουμιούζου μου αγόρασε ένα μεγάλο κουδούνι με το φου, ωμέγα, η σκάλα του Θεού θα πέσει κάτω, η έγκα που έβγαζε τα πόδια της, αλλά πιασμένη πήρε το λευκό λουλούδι στο πεδίο, όσο βλέπετε τα λουλούδια. Δεν θα κοιτάξουν τις κόκκινες και τις άσπρες αζαλέες, το έκανα, την άνοιξη, όταν έρθει η άνοιξη, όλα τα λουλούδια θα γεμίσουν το πλήθος, σαν να ήταν αμέσως, όλα μαζί, δεν νομίζετε ότι είναι υπέροχο. Είναι σίγουρα ένα είδος που μου έδωσε ο Θεός, υποθέτω ότι είναι χάρη στο μεγάλο σασίμι και το αεράκι του ανέμου. Το γλυκό λουλούδι απαλό άρωμα για να μπορείτε να συνεχίσετε όλη την ώρα, μετά. Η συνάντηση με τον Κάπα, Σάσα Κοινόρικο ήταν η ημέρα της τελετής εισόδου του Πανεπιστημίου Art Years, Σάκο, στο Σάσακι, συμπτωματικά, τα καθίσματα ήταν δίπλα στο άλλο, είναι έξυπνη και πάντα ευγενής. Ο ήλιος της άνοιξης ήταν ένα ζεστό άτομο σαν σημάδι, είπα ότι ήρθα στα κορίτσια ομορφιά για να συναντήσω αυτό το άτομο παρόλο που ήμουν χαρούμενος. Καλούμε ο ένας τον άλλον αν σαν Σάχο κινευτυχισμένος, έμεινα πάντα μαζί τους, για τις πανεπιστημιακές διακοπές, ταξιδεύουν σε όλη την Ιαπωνία και μιλάνε για το μέλλον το δοκίμασα. Αφού αποφύτησα, δεν μπορούσα να συναντηθώ, αλλά και το προσωπικό μου εκθέμα στο Παρίσι, η ατομική έκθεση των πδινών μας υποστήριξε επίσης, πάντα είπε Σάχιντσι, εγώ είναι ένα όνειρο. Οπότε κάνετε το καλύτερό σας και κρατάτε εικόνες όλο και περισσότερο, συνέχισε να ενθαρρύνει, ο φίλος μου, μια ηλιόλουστη μέρα του φθινοπόρου, έχει καλέσει στον ουρανό, μην πείτε αντίο. Εδώ γράφει μια φωτογραφία, είμαι ένα βιβλίο με θέμα την πρόταση και την τελευταία εικόνα μια σελίδα θα είμαι πολύ χαρούμενος επειδή θα βγάλει την ανάσα του ανέμου στον κόσμο. Ως μνήμη της ζεστής φιλίας τους, αυτό το ένα βιβλίο είναι το καλύτερο από τους καλύτερους φίλους μου που ζουν στον κήπο του ουρανού αφιερωμένο στον Κάπα, Σάσα Κοινόρικο, επίσης, απροσδόκητα. Εκείνοι που πήραν αυτό το βιβλίο στο χέρι, πολύχρωμα λουλούδια ανθίζουν στο γήπεδο όταν το κοίταξα. Θυμήθηκα την ιστορία αυτού του λουλούδι του ανέμου της χώρας, έκανα αυτό το βιβλίο με τις επιθυμίες μου για να κάνω ένα χτύπημα μαζί του.
Σε περίπτωση κατά τη δημοσίευση του Wintry Breeze Country Flower, ευχαριστώ πολλούς ανθρώπους ήταν, σας εκφράζω ειλικρινά την ευγνωμοσύνη μου. Άνοιξη του 2007 Γαλλία, Σάλον Δόρτον Μέλος Ακοάκικο Νόρικο Σάσα και Ακίκο Σακό στο Λίγηρα στη Γαλλία.